Να απαντήσουμε σε όλα. Πρώτα απ' όλα, τα νούμερα του 2016 δείχνουν ότι τα αποτελέσματα από τις φορολογικές υπηρεσίες, όχι από τον Αλεξιάδη, συλλογική είναι η προσπάθεια, ήταν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και είχαμε αυτό το υπερπλεώνασμα σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα. Άρα έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά. Χωράει πολύ νερό. Θα συμφωνήσω ότι με την έννοια το ότι αυτό δεν ήταν χτύπημα εναντίον της φοροδιαφυγής. Τι να χτυπήσω τώρα τη μικρομεσαία τάξη, η οποία είναι μισθωτή, πηγαίνει και πληρώνει αναγκαστικά, διότι φαίνονται όλα αυτά. Ξεκινώντας, από αυτή που είναι ο μεγάλος πλούτος, όπως π.χ. στον χώρο της ναυτιλίας, όπου αυξήθηκε πάρα πολύ η συμμετοχή της αφορολογικά βάρη, φτάνοντας σε πολύ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που ήταν με λίστες, λαθρεμπόριο κτλ. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα, έγιναν και γίνονται μεγάλα βήματα και βεβαίως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα ακόμα. Με εγώ δεν θεωρώ λίστες, ότι Μόργιανς, αυτό και βεβαίως και έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Εγώ έχω την ευθύνη, είχα την ευθύνη μέχρι μια συγκεκριμένη περίοδο, τον Οκτώβριο του 2016 είχα καταθέσει πλήρη στοιχεία στη Βουλή, αλλά μην πάμε σε ένα τέτοιο απολογισμό. Έχει ούτως ή άλλως κατατεθεί δημόσια. Έχει την εικόνα να μας το πείτε πάντως. Η εικόνα είναι ότι τα φορολογικά έσοδα, εάν συγκρίνουμε 13, 14, 15, 16, για το θέμα των ληστών για παράδειγμα, με βάση τα στοιχεία που καταθέσαμε στη Βουλή, είχαμε αύξηση των ελέγχων και είχαμε μεγάλη αύξηση των ποσών που έχουν βεβαιωθεί. Που είχε διαπιστωθεί η φοροδιαφυγή και τα χρήματα αυτό, που εισπράξαμε. Και επειδή μερικοί ρωτάνε, παίρνουμε τίποτα αυτές τις υποθέσεις. Βεβαίως και παίρνουμε. Τι παίρνουμε. Διότι τα χρήματα αυτά που πήρα, μα το 1,8 δις υπερπλεώνασμα μόνο από τα φορολογικά έσοδα που είχαμε το 2016 δεν έγινε από μικρές υποθέσεις φοροδιαφυγής, έγινε από μεγάλες. Από τις ληστές. Και ορισμένοι λένε, ορισμένοι κάνουν το λάθος υπολογισμό και λένε, μα αυτό είναι από τους νέους φόρους που βάλανε. Οι νέοι φόροι που μπήκανε έχουν υπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Αυτά είναι πάνω από τον προϋπολογισμό. Αλλά επειδή καταλαβαίνω το επόμενο θέμα, το θέμα της υπερφορολόγησης, είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα δίκαιο και αναλογικό φορολογικό σύστημα. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Πρέπει να έχουμε καλύτερη κατανομή φόρων και πρέπει να μειωθεί η φορολογική επιβάρηση στις κατηγορίες αυτές που πληρώνουν μέχρι τώρα και πρέπει κάποτε να πληρώσουν αυτοί που δεν πληρώνουν προκλητικά. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο δίκαιο φορολογικό σύστημα για πάντα. Δεν μπορεί να αλλάζει ανέτος ή ανά δύο έτη, κύριε Αλεξιάδη. Συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε φορολογική σταθερότητα, αλλά δυστυχώς το 2010 ο κυκαιώνος των μνημονίων που έχουμε μπλέξει αναγκάζουν πάρα πολλές φορές σε πολύ συχνές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Για να έχουμε όμως στη χώρα προσέλκυση επενδύσεων, λέτε, βέβαια, χρειάζεται να έχουμε δεν σταθερό φορολογικό σύστημα. Δεν έχω κάνει εκείνο, δεν έχω κάνει το άλλο, άρα αναγκάζομαι να πηγαίνω σε σκληρό φορολογικό σύστημα. Αυτό μου λέτε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα υπερασπιστώ τις αδικίες και τις υπερβολές του φορολογικού συστήματος. Διότι κληρονομήσαμε μια κατάσταση, προσπαθήσαμε και αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα, όπως π.χ. στο θέμα του ένφια, όπου κρατήσαμε το ίδιο επίπεδο εισπραξιμότητα στα 2,65 δις, δεν το αύξησαμε ούτε κατά ένα ευρώ, αλλά τον κάναμε πιο δίκαιο και αναλογικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα υπερασπιστώ τις αδικίες που υπάρχουν. Προσπαθούμε και γίνεται μια μεγάλη δουλειά. Πότε η οικονομία θα επιτρέψει τη μείωση, του φορολογικού συντελεστών? Εκεί χρειάζονται δύο παράγοντες. Το ένα είναι να δουλέψει η οικονομία ώστε να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα είτε στο τομέα της φορολογίας είτε στη τομέα της ασφάλισης. Προϋποθέτει και ανάπτυξη, προϋποθέτει πάρα βεβαίως, πολλά πράγματα. Το ένα χρειάζεται λοιπόν την ανάπτυξη που είπατε, όπου σε αυτόν τον τομέα δουλεύει η κυβέρνηση και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ο ένας τομέας, η μια κατεύθυνση είναι αυτή, η άλλη κατεύθυνση είναι να μπορέσουμε και να εισπράξουμε από αυτά τα 15 δις που υπολογίζουμε ότι χάνουμε κάθε χρόνο από φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο και διαφθορά, όπου και εκεί έχουν γίνει σημαντικά βήματα και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Άρα δηλαδή, αν δεν τα εισπράξουμε αυτά, δεν προβλέπεται μείωση των φορολογικών συντελεστών. Όσο εισπράττεις από τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, τόσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο έχεις για να μην εισπράξεις από τα άλλα. Ο ΦΠΑ που χάνουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα είναι περίπου 6 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Υπολογίζεται λοιπόν το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε σε άλλους τομείς, αν πάμε καλά εκεί.